Έτσι πολλά μετανοίας να έχετε κι εσείς και εγώ και ο κόσμος όλος, ο οποίος πάσχει και υποφέρει από πολλαπλά προβλήματα όπου δεις. Δύο πράγματα σήμερα με συγκίνησαν πάρα πολύ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας, διότι η λειτουργία δεν είναι προσωπική υπόθεση ούτε του Επισκόπου, ούτε του Παπά, ούτε του Ψάλτη. Λειτουργία είναι υπόθεση όλων μας, είναι έργο του λαού η Θεία Λειτουργία. Το πρώτο που με συγκίνησε, πατέρες μου και αδελφοί μου, είναι όταν το πρωί στον Όρθρο χρειάστηκε να μνημονεύσουμε τα ονόματα τα οποία μου δίδει ο κόσμος στα διάφορα χωριά που πηγαίνω ή σε αυτούς που έρχονται να ξομολογηθούν ή μας παίρνουν τηλέφωνο και από μακρινές χώρες ακόμα και μας στέλνουν email, προσευχηθείτε για τον τάδε, έχει ασθένεια, ο άλλος χωρίζει, ο άλλος έχει προβλήματα ψυχιατρικά ή μνημόνευσε τους κεκοιμημένους μας, έχασα το παιδί μου, έχασα τον άντρα μου, τη σύζυγό μου, τον άνθρωπό μου. Άρα αντιλαμβάνεστε, μαζεύονται ονόματα πολλά, πάρα πολλά. Ο Επίσκοπος την ώρα της λειτουργίας δεν έχει χρόνο να μνημονεύσει ονόματα πολλά. Ο Παπάς έχει χρόνο, μέσα στο ιερό. Και μάλιστα πολύ νωρίς ο Παπάς, πριν έρθετε εσείς στη λειτουργία, πολλές φορές και πριν έρθουν οι ψάλτες, κάνει πρόθεση, εκεί αριστερά στην γωνιά την μικρή και μνημονεύει ονόματα πολλά. Εκεί τελείται ένα μεγάλο μυστήριο. Όσες ψυχές έχουν ανάγκη, ανάλογα με την ανάγκη που έχουν, ο Θεός τους βοηθά. Εάν έχουν ανάγκη υγείας, τους στέλνει υγείας. Αν έχουν ανάγκη υπομονής, τους στέλνει υπομονή. Αν έχουν ανάγκη φωτισμού, τους στέλνει φώτιση. Αν είναι και κοιμημένοι νεκροί, ανάλογα με το που ευρίσκονται τώρα στην άλλη ζωή, την αιώνιον, τους ενισχύει. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι δίκαιος άνθρωπος και ξαφνικά επέθανε και δεν επρόλαβε να ολοκληρώσει τη μετάνοιά του και βρισκόταν ακόμα στο στάδιο που καθαριζόταν η ψυχή του, αλλά έμειναν κάποια αμαρτήματα, είτε αξιωμολόγητα, είτε και αμετανόητα. Ο Θεός, μέσα στη μεγάλη του φιλανθρωπία, δεν τον στέλνει στην κόλαση. Τον στέλνει σε τέτοιον στάδιο, καθότι εν τη βασιλεία του πατρός μου λέει πολέμω ναι εσύ, και εκεί συνεχίζει την κάθαρση ο ίδιο το Άγιο Πνεύμα, μέχρι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής για να απολαμβάνει το άχτιστο φως του Τριαδικού Θεού. Εάν είναι κάποιος ο οποίος ήταν πιο προσεκτικός και ήταν στο στάδιο του φωτισμού, του δίδει περισσότερο φως. Εάν κάποιος είναι Άγιος, ο Άγιος αγιαστεί το έτη, αγιάζεται έτη περισσότερο. Άρα λοιπόν όλοι μας, ζωντανοί και κεκοιμημένοι, είμαστε το ένα σώμα του Σωτήρος Χριστού, που σε κάθε Θεία Λειτουργία μαζευόμεθα, αρκεί εμείς να έχουμε μνήμη. Σκεφτείτε δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που μας στέλνει τα μνημονοχάρτια του, εμείς να διαφορήσουμε οι παπάδες ή να τον μνημονεύσουμε μια φορά και να πούμε στα κυπριακά «κανεί». Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι εκκλησία. Γι' αυτόν και εγώ, όταν είδα το πολλά ονόματα, έκανα ένα μικρό τσαντάκι, τα έβαλα μέσα και ανάθεσα στον οδηγό μου και του λέω «Σάβα, αφού εσύ έχεις χρόνο μέσα στο ιερό, με τον κάθε παπά που πηγαίνουμε στα χωριά, μνημόνευε τα ονόματα». Σήμερα έχει και ο Σάβας ευθύνες, πάνω κάτω, τα ονόματα μας έμειναν λίγο πίσω. Οπότε, μου λέει την ώρα της δοξολογίας τα ονόματα, του λέω τώρα τα ονόματα. Μέχρι το χερουβικό μπορούμε να μνημονεύουμε. Και του λέω κάλεσε κανένα να παίξω. Εκάλεσε τον Ιάκωβο. Και θυμήθηκα εκείνη την ώρα
όταν είδα τον Ιάκωβο να μνημονεύει ονόματα, ένα φοβερό περιστατικό που συνέβη πριν 19 χρόνια. Ήταν μόλις έγινα Μητροπολίτης. Έτσι μήναν έγινα, 13 του Σεπτέμβρη. Είχαν περάσει μερικούς μήνες, ήρθε ένα κορίτσι από τον Άγιο Θεόδωρο Σολέας και μου λέει, ήταν μήνες, μάλλον μετά το Πάσχα, γύρισε ο χρόνος και μου λέει, ξέρεις, θέλω να πείσεις τη μάνα μου να μ' αφήσει να πάω στη Λάρνακα να δουλεύω σερβιτόρα. Αυτή φοβάται ότι θα ξεστρατήσω. Αλλά έχω τον νου μου, έχω τις αρχές μου, έχω το Θεό μου. Θέλω, μου λέει, να βοηθήσω την οικογένειά μου, εργαζόμενη. Της λέω, εντάξει, αφού μου υπόσχεσαι ότι θα προσέχεις τον νου σου, θα την πείσω τη μάνα σου. Την έπεισα. Επήγε στη Λάρνακα μικρή. Μικρή, 16 χρονών. Τώρα έχει παιδιά. Και μου έλεγε συνεχώς αυτή και άλλοι εθοδωρίτες. Είχα χάσει τότε ένα νέο παιδί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Θυμάμαι και το όνομα του, Μάριος. Και μου έλεγαν όλοι γιατί ο Θεός τον επήρε, τα γνωστά παράπονα που έχουμε όταν φύγει κάποιος νέος. Λες και ο Θεός δεν είναι πατέρας και δεν γνωρίζει το συμφέρον της ψυχής και του κεκοιμημένου και των ζωντανών που μένουν πίσω. Ο Χριστός είναι πατέρας μας και ο Χριστός μάλλον έχει πατέρα, το Θεό πατέρα. Και στη λειτουργία, και είναι το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, προς το τέλος, λίγο πριν ακουστεί το Πάτερ ημών, προσέξετε τι λέει ο Παπάς. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα. Και λέγει, και αρχίζει ο αναγνώστης και λέει το Πάτερ ημών. Άρα, ο Πατέρας του Χριστού, από τη στιγμή που αναστήθηκε και ανελήφθη ο Χριστός και κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός και τον στέλνει σε κάθε Θεία Λειτουργία και τον κοινωνούμεν, γίνεται ο Πατέρας του Χριστού και δικός μας Πατέρας. Και πάλι αυτόν οφείλεται στην Παναγία, διότι όταν ενώθηκε το Πνεύμα το Άγιο μαζί της, ποιον εσυνέλαβε στην κοιλιά της? Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστόν. Ο Πατέρας του Ιησού Χριστού στον ουρανό, ο Θεός Πατήρ, έγινε Πατέρας της Θεοτόκου. Και όταν κοινωνούμε τον Υιόν του, γίνεται και δικός μας Πατέρας, ο Θεός Πατήρ. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, ο αιωρακός εμέ, εώρακε και τον Πατέρα. Όποιος είδε εμένα, βλέπει και τον Πατέρα. Όταν λοιπόν αυτόν το κορίτσι επήγε εις την Λάρνακα να εργαστεί, έχουσα μέσα της αυτόν το παράπονο προς τον Χριστό, προς τον Θεό Πατέρα, ότι ήταν σκληρός και πήρε τον ξάδερφόν της 24 χρονών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Συνέβη το εξής. Έναν βράδυ, λέει, επιστρέφουσα από την εργασία, πέντε νεαροί και οι πέντε φορούσαν άσπρα ρούχα. Τις έκοψαν τον δρόμο. Αυτή ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι και νόμισε ότι ήταν πέντε νεαροί που ήθελαν να την πειράξουν. Τα δυναμική αυτή. Σταμάτησαν και τους λέει, μα νομίζετε πως είστε πέντε να σας φοβηθώ? Αλλά λέει, μου έκαμε εντύπωση ότι τους ήξερα. Και δεν ήταν σκαλιώτες, ήταν που τα μέρη μας, λέει. Και τους είδα καλά καλά, λέει, και είδα ότι είχαν φως. Έβγαζαν από πάνω στα άσπρα τους ρούχα και από το πρόσωπό τους φως. Και ο ένας, ξέρεις ποιος ήταν, μου λέει, ήταν ο ξάδερφος μου, ο νεκρός, ο Μάριος.
Ο άλλος μου λέει ήταν ο γιος του Μουχτάρη του Ακακίου, που τότε σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Και οι άλλοι τρεις μου λέει από τα μέρη μας, και αυτοί και κοιμημένοι. Και τους είπα, μα είναι πεθάνετε εσείς. Και της είπε ο ξάδερφος της ο Μάριος, καμιά ψυχή δεν πεθαίνει, μόνο το σώμα. Καμιά ψυχή δεν πεθαίνει, αλλά θέλουμε βοήθεια. Τι βοήθεια θέλετε από μας? Οι γονείς μας πηγαίνουν πάνω στους τάφους και κλαίνε. Νομίζουν ότι είμαστε μέσα στον τάφο. Εμείς ένα μες στους τάφους που είμαστε. Μόνο το νεκρό μας σώμα μέσα στον τάφο. Η ψυχή μας ξέρεις που είναι? Η ψυχή μας είναι εκεί που γίνεται Θεία Λειτουργία. Η ψυχή μας είναι εκεί που έστω ένας, είτε παπάς, είτε λαϊκός, μνημονεύει. Γι' αυτό δεν θυμήθηκα σήμερα αυτά που σας είπα. Γιατί συμπλήρωσαν αυτό να μην το ξεχάσω. Ο Χριστός μας έδωσε εντολή να εμφανιστούμε σε σένα για να πάει να τα πεις αυτά του Δεσπότη. Και αυτός να τα πεις στους δικούς μας και στον κόσμο όλων. Ότι εμείς δεν θέλουμε κλάματα στους τάφους, ούτε ακρίβους τάφους, ούτε λουλούδια πολλά. Θέλουμε ελεημοσύνες στους φτωχούς να δίδετε, πολλές λειτουργίες να κάνετε και οι παπάδες να κάνουν 40 λειτουργία. Γι' αυτό από τότε είπα όλων των παπάδων μου να κάνετε 40 λειτουργία. Με κοροϊδεύει ένας δεσπότης όταν ακούει ότι στη Μητρόπολη Μόρφου τη μικρή, την ταπεινή, γίνονται τόσα πολλά 40 λειτουργά. Και λέει, στη Μητρόπολη Μόρφου δεν ξέρω αν καλοπερνούν οι ζωντανοί, πεθαμένοι καλοπερνούν, λέει. Γιατί έχουν φως, γιατί έχουν λειτουργίες πολλές, γιατί μνημονεύονται. Αλλά αυτόν είναι εντολή του Χριστού που ήρθε σε εμάς μέσα από αυτήν την κοπέλα. Και της είπε το εξής, να πει στους γονιούς μας να πηγαίνουν στις λειτουργίες και να μας μνημονεύουν. Όχι πολλές πολλές φορές πάνω στους τάφους. Πολλές φορές στη λειτουργία και μερικές φορές στους τάφους. Αυτοί κάνουν τα ανάποδα τώρα. Και από τότε το είπα αυτόν παντού, σε όλη την Κύπρο. Το υπενθυμίζω και σε εσάς και ευχαριστώ που έγιναν αφορμή οι άνθρωποι σας να θυμηθώ αυτόν σήμερα και να θυμάστε ότι έχουμε Θεόν Πατέρα, τον Πατέρα του Ιησού Χριστού εξαιτίας της Παναγίας, και ο Θεός ορφανά κάνει, κακορίζει, καδέν κάνει.